Ο τσαμπουκάς της κυβέρνησης έσπασε στην καρδίτσα. Όταν πήγαν να μας κλείσουν με τα ΜΑΤ. Θα συνεχίσουμε. Καταρχήν, να σας καλωσορίσουμε εκ μέρους της Παναλλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στο σημερινό συλλαλητήριο που στόχο έχει την ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που έχουμε και συγχρόνως να στείλουμε και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουμε εάν δεν δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Τους αγρότες, τις αγρότησες και όλους εσάς, τους φίλους και τις φίλες από όλα τα εργατικά σωματεία που ήρθατε εδώ να συμπαρασταθείτε σε αυτόν τον αγώνα, ο οποίος είναι αγώνας επιβίωσης. Τώρα θα σας μιλήσω λίγο για την καρδίτσα. Για τον μπλόκο. Έχουμε 6 μέρες στον δρόμο, γιατί δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Όπως και βέβαια οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα. Οι εξευτελιστικές τιμές στα προϊόντα μας, το κόστος παραγωγής είναι τεράστια. Σιγά σιγά φεύγουμε από τη γη μας. Ερημώνουν τα χωριά μας. Ζητήσαμε συνάντηση σαν Πανελλαδική Επιτροπή από τον κύριο Βορύδη από την Πέμπτη. Ο Υπουργός κρύβεται. Και κρύβεται για έναν λόγο. Γιατί θα τον υποχρεώσουμε, αν συναντηθεί μαζί μας, να πει την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Ότι δεν έχει λυθεί κανένα μα κανένα πρόβλημα από αυτά που μας απασχολούν. Βγαίνει ο Υπουργός σε όλα τα κανάλια των Αθηνών και λέει ψευδώς ότι το 70% των αιτημάτων μας έχει λυθεί. Τα προβλήματα έχουν επιλυθεί. Είναι ψέματα. Και γι' αυτό ακριβώς βγαίνει μόνος του. Και έχει σίγουρα κάποιους δημοσιογράφους, μεγάλο δημοσιογράφους, να τον σιγοντάρουν για να λέει τα ψέματα. Αλλά το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Όλοι μας βλέπουμε την τσέπη μας. Όλοι ξέρουμε πόσα χάσαμε. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτές οι πολιτικές οδηγούν στο να μας πάρουν τη γη, να την οδηγήσουν σε χέρια λίγων και να μας πάρουν και την παραγωγή. Εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Όσο μπορούμε, όσοι μπορούμε. Είναι συνάδελφοι αγρότες που ξεγελένε. Είναι συνάδελφοι αγρότες που δεν θέλουν να παλέψουν. Ούτως ή άλλως, όταν ξεκινάει ένας αγώνας, από λίγους ξεκινάει. Εμείς στην καρδίτσα σας δίνουμε το λόγο μας ότι θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι τελικής πτώσεως. Και με ένα μήνυμα. Τώρα με τα πόδια, μετά με τα τρακτέρ. Αν δεν δικαιωθούμε, θα γίνει κυρελέρ. Αν δεν δικαιωθούμε, θα γίνει κυρελέρ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η Ομοσπονδία Γάλακτος Τροφίμων και Ποτών, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια που συσκευάζουν τα τρόφιμα που παράγετε εσείς με σκληρή δουλειά, χαιρετίζουμε τον αποφασιστικό αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων που είναι στο δρόμο του αγώνα με αιτήματα επιβίωσης. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να στηρίξουν με κάθε τρόπο τις διεκδικήσεις του οργανωμένου αγροτικού κινήματος ενάντια στον κοινό αντίπαλο, τους μεγαλέμπορους, βιομήχανους, κυβερνήσεις, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ώρα που ξεκληρίζεται η μικρομεσαία αγροτιά για χάρη των σύγχρονων τσιπλικάδων, αγροτοκαπιταλιστών, μεγαλοαγροτών, των επιχειρηματικών ομίλων που συγκεντρώνουν τη γη και την παραγωγή, αντίστοιχα ισοπεδώνουν κάθε εργασιακό δικαίωμα και εξαθλιώνουν τους εργάτες για τα υπερκέρδη τους. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, είναι η ίδια πολιτική που συνθλίβει τα δικαιώματά μας. Φορολιστεύουν τους εργαζόμενους, το ίδιο και τους μικρομεσαίους αγρότες. Απολύουν εργάτες, μας στέλνουν στην ανεργία και στην ανέχεια. Τους μικρομεσαίους αγρότες τους πετάνε από το χωράφι, τους ξεριζώνουν από τον τόπο τους. Χιλιάδες εργάτες είναι απλήρωτοι. Το ίδιο απλήρωτοι είναι και οι φτωχοί αγροτοκτηνοτρόφοι από τους βιομήχανους και το κράτος. Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε φάρμακα, γιατρό, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη χωρίς να βάλουμε βαθιά το χέρι στη τσέπη. Το ίδιο ισχύει και για τη μικρομεσαία αγροτιά. Στους μικρομεσαίους αγρότες η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής που τους ξεξερίζει, στους εργάτες φέρνει ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και χειρότερους όρους δουλειάς.
Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, φοβούνται τον οργανωμένο αγώνα. Εσάς, τους αγρότες, σας θέλουν σε αγροτοδικία. Στους εργάτες βάζουν εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση και στην απεργία. Το δίκιο της μικρομεσαίας αγροτιάς είναι ίδιο, όπως και το δίκιο του αγώνα της εργατιάς και το δίκιο των αγώνων των αυτοαπασχολούμενων. Έχουμε κοινό συμφέρον να αγωνιστούμε, να αντισταθούμε, να ανατρέψουμε τη βαρβαρότητα που εξελίσσεται σε όλες τις πλευρές της ζωής μας για ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, να δυναμώσουμε την πάλη ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τα μονοπόλια και ρίχνουν στη φτώχεια, στην ανεργία, στη ζωή χωρίς δικαιώματα στον εργαζόμενο λαό. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, μπορούμε να αλλάξουμε ριζικά την κατάσταση. Εργατιά, αγροτιά, μια φωνή και μια αγροτιά. Εκ μέρους της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου, χαιρετίζουμε όλους τους αγωνιστές αγρότες που βρίσκονται τις τελευταίες μέρες στους δρόμους. Συμμετέχουμε ενεργά στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και εδώ στη Θεσσαλονίκη και δίνουμε το μήνυμα σε κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση ότι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια στο ξεκλήρισμα της μικρομεσαίας αγροτιάς. Συνάδελφοι, ο αγώνας είναι κοινός από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη και θα τον συνεχίσουμε μέχρι την νίκη. Ούτε βήμα πίσω. Καλούς αγώνες. Εκ μέρους Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Ετωλοκαρδανίας χαιρετίζουμε το σημερινό μας συλλαλητήριο που γίνεται με την έγκριση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, μιας επιτροπής που οργάνωσε από άκρη σε άκρη ολόκληρης Ελλάδας κινητοποιήσεις. Αυτό το χρονικό διάστημα βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά τα αιτήματά μας, αιτήματα που έχουν να κάνουν με την επιβίωση τη δικιά μας και των οικογενειών μας. Ο νομός Ετωλοκαρδανίας, ο πρώτος νομός σε παραγωγή εγωπρόβειου γάλακτος και κρέατος, τίνει να εξαφανιστεί. Τα μονοπόλια που λιμένονται, οι έμποροι, οι γαλακτοβιομήχανοι έχουν εξευτελίσει τελείως τις τιμές. Πιέζουν ούτως ώστε να αγοράζουν την πρώτη ύλη φτηνότερα από τους παραγωγούς με πρόσημα την ανταγωνιστικότητα, ενώ απέναντίας η χώρα μας αντί να παράγει υπάρχουν αθρώες εισαγωγές αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε γάλα και σε κρέας. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, συνάδελφοι, ότι ένα λίτρο γάλα έχει όσο ένα λίτρο νερό. Με αυτές τις τιμές, με αυτό το κόστος παραγωγής, με τα χαράτσια στον ένφια, στον ΕΛΓΑ, στον ΕΦΚΑ που ανοίγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το νέο ασφαλιστικό, με συντάξεις πείνας των 330 ευρώ, με συντάξεις οι οποίες βγαίνουν οι αγρότες στα 67 τους χρόνια, είναι σίγουρο πως δεν μπορεί να επιβιώσει κανείς. Γι' αυτό η ύπαιθρο σερημόνη, γι' αυτό άλλωστε συγκεντρώνεται η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια. Εμείς λοιπόν μέσα από τις ομοσπονδίες, τους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους, δίνουμε υπόσχεση πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ούτως ώστε τα δίκαια αιτήματα που προβάλλουμε όλα αυτά τα χρόνια βρουν ανταπόκριση. Γεια σας, καλούς αγώνες! Και εμείς οι φοιτητές με τη σειρά μας χαιρετίζουμε το δίκαιο αγώνα των αγροτών ενάντια στην πολιτική που καρπώνεται το μόχθο των εργατών, των φτωχών αγροτών και τον δίνει απλόχερα στο κεφάλαιο τις βιομήχανες και τις εφοπλιστές. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους του κλάδου μας, τους γονείς μας που παλεύουν να μας στηρίξουν στην προσπάθειά μας να σπουδάσουμε. Που ταυτόχρονα η πολιτική παλιών και της σημερινής κυβέρνησης, του κεφαλαίου και της ΕΕ, τσακίζει τα δικαιώματά μας και τις ζωές όλων μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα, όλοι μαζί, μέχρι να κατακτηθούν τα δίκαια αιτήματα των μικρομεσαίων αγροτών. Συνάδελφοι αγρότες, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, από τον μπλόκο Τυρνάβου χαιρετίζουμε τη σημερινή εκδήλωση, το σημερινό συλλαλητήριο,
Βρισκόμαστε για έκτη μέρα στον δρόμο του αγώνα με πάνω από 150 τρακτέρ και με καθημερινή ενίσχυση. Πέρα από τα γενικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε όλοι εμείς οι φτωχομεσαίοι αγρότες, στον Τύρναβο ήρθε μια καταστροφική απόφαση από το Υπουργείο Ανάπτυξης που κλέβει το όνομα Τσίπουρο και Τσικουδιά αυτού του παραδοσιακού αγνού προϊόντος, το οποίο το βρήκαμε από τους παππούδες μας και το δίνει σε μια χούφτα ποτοπιών, αναγκάζοντας όλους εμάς αύριο το πρωί να πάμε σε ξεκλήρισμα, να ξεπατώσουμε τα μπέλια μας. Δεν θα ξεπατώσουμε τα μπέλια μας, κύριε, θα ξεπατώσουμε εσάς και την πολιτική σας. Συνεχίζουμε, θα νικήσουμε. Συνάδελφοι αγρότες, αγρότησες, εσείς που είστε έξω στο δρόμο και εσείς που είστε μέσα στην έκθεση, εσείς που είστε στα σπίτια σας και κάθεστε, είμαστε έξω στον δρόμο, άραγε γιατί. Γιατί είμαστε καλά, γιατί περνάμε καλά. Όχι, συνάδελφοι. Στα σπίτια τους κάθονται οι πολιτικοί, κάθονται οι βιομήχανοι, κάθονται αυτοί που εκμεταλλεύονται εμάς. Αν ήταν καλή η αγροτιά, θα την κάναν και οι βιομήχανοι. Θα καλλιεργούσαν και αυτοί. Έχουν εμάς όμως για αυτή τη δουλειά. Καλλιεργούμε εμείς και τους δίνουμε τα προϊόντα μας χωρίς να ξέρουμε πόσο. Αν ακούσουμε την κάθε κυβέρνηση, τα έχει όλα καλώς καμωμένα. Όταν ακούω τους πολιτικούς να μιλάνε, νομίζω ότι ζω σε ουτοπία, ότι κάτι δεν πάει καλά με το δικό μου μυαλό. Είναι όλα σε μία σειρά. Σχέδια βελτίωσης. Εδώ στη Θεσσαλονίκη σήμερα υπάρχουν, αν είμαστε 850.000 αγρότες ή 750.000 από την τελευταία μέτρηση, υπάρχουν 500.000 μέσα στην έκθεση. Να δουν και να ικανοποιήσουν την τέρξη τους ότι πραγματικά είδαμε τρακτέρ, είδαμε μηχανήματα. Να τα κάνουμε τι. Να τα κάνουμε τι. Είναι καλή η εξέλιξη. Είναι καλή η αντικατάσταση των μηχανημάτων, πραγματικά. Σε αυτούς όμως που μπορούν, και αυτοί είναι λίγοι, οι πολλοί δεν μπορούμε και είναι μια αλήθεια. Είναι μια αλήθεια πλέον που τη βιώνουμε παντού. Είναι μια αλήθεια που ερημώνει τους τόπους, τον κάθε τόπο ξεχωριστά. Είναι μια αλήθεια που διώχνει τα παιδιά μας από το επάγγελμα. Δεν θέλουμε κανείς να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Τα παιδιά μας φεύγουν από την Ελλάδα ενώ τα έχουμε σπουδάσει, ενώ έχει δαπανίσει χρήματα η ελληνική κοινωνία. Τα προβλήματα και η πανελλαδική των μπλόκων. Αυτά τα τελευταία 4 χρόνια αναδεικνύει σε κάθε τόπο τι ακριβώς συμβαίνει, συνάδελφοι. Παρά τα αυτά όμως καταφέρνουν, διαιρούν και βασιλεύουν. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Δεν μας πτώουν, αλήθεια δεν μας πτώουν. Πολλές φορές ξεκίνησαν από πολύ λίγους, πολύ μεγάλοι αγώνες. Μην ξεχνάτε, 30 καθαρίστριες, τι αποτελέσματα φέρανε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Και αν πάμε και πιο πίσω ιστορικά, έχουμε και άλλα πολύ μεγάλα παραδείγματα. Λυπόμαστε γιατί δεν είμαστε όλοι ίσομοι. Να διεκδικήσουμε τα ίδια πράγματα. Γιατί, συνάδελφοι, όταν καρπωνόμαστε κάτι, το καρπωνόμαστε όλοι μας. Τότε κανείς δεν λέει όχι. Γιατί κερδίσαμε πράγματα και κατακτήσαμε. Κατακτήσαμε πράγματα όμως τι. Τι κατάκτησε η Ελληνίδα αγρότησα που πρέπει να πληρώνει 40 και 45 χρόνια ασφάλιση και στο τέλος να παίρνει 360 ευρώ σύνταξη. Μας λένε ότι έχουμε δικαίωμα κλίμακας. Να πληρώνουμε χρήματα τα οποία στο τέλος ούτε καν να τα αποδοτικά, γιατί δεν προλαβαίνουμε, συνάδελφοι, να τα πάρουμε. Δεν είμαστε καλά στην υγεία μας για να μπορούμε να τα απολαύσουμε.